Τα χρέη και τα πρόστιμα όμως κυνηγούν και τους κληρονόμους ακόμα και των πιο διάσημων στάρ. Η βασίλισσα της soul μουσικής Αρίθα Φράγκλιν άφησε πίσω της μια υπέρογγη οφειλή στην εφορία. Ούτε λίγο ούτε πολύ θρυλική τραγουδίστρια της soul άφησε πίσω της χρέος που ανέρχεται στα 7,8 εκατομμύρια δολάρια. Η Αρίθα Φράγκλιν πέθανε στις 16 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ σε 76 της χρόνια. Η κηδεία της ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα, από άγνωστους θαυμαστές μέχρι διασήμους. Η Φράγκλιν είχε χρέος στην εφορία 6,3 εκατομμύρια, τα οποία επέφεραν πρόστιμο ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Η για 21 φορές νικήτρια βραβείων Grammy, οφείλει στο Αμερικανικό Δημόσιο από το 2012. Η Φράγκλιν δεν είχε διαθήκη. Δεν ήταν παντρεμένη και άφησε πίσω τις 4 γιους. Η αξία της περιουσίας της ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχει γνωστό ακόμη το ακριβές ποσό. Όμως υπάρχουν πολλοί εκτός της εφορίας οι οποίοι διεκδικούν από τον διαχειριστή του κληροδοτήματος τις δικαιώματα που, όπως ισχυρίζονται, δεν έχουν καταβληθεί.